τον νέο Δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα. Κύριε Χριστόφα, η προετοιμασία σας έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, προκειμένου να είστε έτοιμος με την ανάληψη των καθηκόντων σας. Ωστόσο, θα έχετε σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες που θα σας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Πράγματι, και το έχω πει και στο παρελθόν, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κίτελης, προς τιμήν του μου διέθεσε ένα χώρο στο Δημαρχείο Ελευθερίου Βενιζέλους, εκεί που είναι οι υπηρεσίες. Επισκέπτομαι καθημερινά, προσπαθώ να ενημερωθώ από τις διευθύνσεις, όλες τις εκκρεμότητες, πολλές από τις οποίες τις γνωρίζαμε και κατά την ενασχόλησή μας στην προεκλογική περίοδο, αλλά και τώρα τα ζητήματα που προκύπτουν, ώστε κατά το δυνατόν να είμαστε το καλύτερο δυνατό έτοιμοι 2 Ιανουαρίου, που αναλαμβάνουμε επίσημα τα καθήκοντα η νέα Δημοτική Αρχή για την επόμενη πενταετία. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που θα έρθετε αντιμέτωπος? Κοιτάξτε, έχουμε πει και προεκλογικά, το βλέπουμε και τώρα, θα δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην καθημερινότητα, να αλλάξει αρκετά η εικόνα της πόλης και των χωριών μας όσον αφορά τα απλά, τα καθημερινά πράγματα, είτε είναι αυτό ο τρόπος που γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών, είτε είναι τα πάρκα και οι ελεύθεροι χώροι, είτε είναι θέματα φωτισμού, δηλαδή να δώσουμε μία έμφαση εκεί, να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Έχουν γίνει κάποια πράγματα όπου μπορούμε να τα βελτιώσουμε και στη συνέχεια παράλληλα δεν θα αφήσουμε τα μεγάλα έργα υποδομής, τόσο αυτά τα οποία έχει ξεκινήσει η νυν Δημοτική Αρχή του κυρίου Κίτελη, θεωρώ και το έχω πει και στο παρελθόν, η διοίκηση έχει συνέχεια, τιμούμε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή όπως και όλες τις Δημοτικές Αρχές που έχουν περάσει τον τόπο, η κάθε μία έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα, και θα δρομολογήσουμε, θα οριμάσουμε μελέτες για νέα έργα και να εκμεταλλευτούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα μεγάλα όπως το ΕΣΠΑ, το Αντώνης Τρίτσης, το Ταμείο Ανάκαμψης, κάθε πόρο που μπορούμε να φέρουμε στον τόπο. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να το φέρουμε. Ποιοι είναι οι συνεργάτες σας εκείνοι που θα αναλάβουν θέσεις ευθύνης από 1η Γενάρη? Είναι ωραίο ερώτημα δημοσιογραφικό. Θα κάνετε λίγο υπομονή ως προς συνεργάτες, ως προς τα ονόματα τα οποία θα σας αναφέρω σύντομα. Αμέσως μετά την ορκομοσία θα γίνει και επίσημη ανακοίνωση. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα αλλάξει λίγο η φιλοσοφία της διοίκησης, οι αντιδημαρχίες όπως ήταν μέχρι τώρα. Έτσι, για παράδειγμα, θα υπάρχει χωριστός αντιδήμαρχος καθημερινότητας που θα αναλάβει αυτά για τα οποία είπα ότι θα δώσουμε μια προτεραιότητα. Θα υπάρξει ξεχωριστός αντιδήμαρχος τουρισμού, διότι θεωρούμε ότι πρέπει και ο Δήμος Μυτιλήνης να δώσει έμφαση στον τουρισμό. Είχαμε και κάποιες θετικές ειδήσεις σχετικά με τη βίζα με την Τουρκία, αλλά όχι μόνο αυτό. Επομένως, κάντε λίγο υπομονή, γιατί έχουμε και εξελίξεις. Για παράδειγμα, πριν 10 μέρες οριστικοποιήθηκε ότι θα καταργηθεί, πριν μια εβδομάδα περίπου, θα καταργηθεί το νομικό πρόσωπο αθλητισμού και πολιτισμού. Περιμένουμε τις σχετικές οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι Δήμοι στη χώρα. Υπάρχουν και κάποιες συζητήσεις ότι φορείς όπως είναι αυτή για τα ΦΟΣΔΑ ή ΔΕΔΑΠΑΛ, γνωστή σε όλους, ότι μπορεί να συγχωνευτεί και να γίνει μία στο Βόρειο Αιγαίο. Επομένως, αυτό μας κρατάει λίγο πιο πίσω σε σχέση με τις τελευταίες πινελιές για να γίνει όλη η γκάμα αυτών οι οποίοι θα αναλάβουν θέση ευθύνης. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα αξιοποιηθούν στη διάρκεια της πενταετίας όλα τα στελέχη που έχουν εκλεγεί, αλλά και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μαζί μας και ακολουθούν και είτε συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια και βοήθησαν. Θα υπάρχει ένα rotation, ας πούμε, και οι θητείες των αντιδημαρχών θα είναι για ένα έτος. Προηγουμένως κάνατε αναφορά στη ΔΕΔΑΠΑΛ. Πώς το διαχειριστείτε όλες αυτές τις αλλαγές και τις καταργήσεις κάποιων προσώπων? Πολύ σωστό το ερώτημά σας. Αυτομάτως δημιουργεί ένα παραπάνω διαχειριστικό χρόνο και κόπο που θα έχουμε το πρώτο διάστημα, γιατί να πω λίγο μετά για την ΔΕΔΑΠΑΛ, και μόνο η κατάργηση του νομικού προσώπου αθλητισμού απαιτεί σύμφωνα με τον νόμο τροποποίηση του οργανισμού του Δήμου το πρώτο εξάμηνο υποχρεωτικά, ώστε να μπουν οι υπηρεσίες αυτές του αθλητισμού και άλλες που έκανε το νομικό πρόσωπο να μπουν μέσα στον οργανισμό του Δήμου. Το ίδιο, αν η κυβέρνηση επιλέξει με νομοθετική παρέμβαση να ενοποιήσει τον φορέα διαχείριση στερεών αποβλήτων και να τον κάνει από επίπεδο νομού Λέσβου, επίπεδο Βορείου Αιγαίου, και αυτό θα δημιουργήσει μία επιπλέον προσπάθεια από εμάς, γιατί θα χρειαστεί να συνοηθούμε και με τα υπόλοιπα νησιά
Όμως θα δουλέψουμε, προετοιμαζόμαστε και γι' αυτό, να έχουμε όλα τα σενάρια ανοιχτά, ώστε το δυνατότερο να αρχίσουν αυτές οι νέες δομές να αποδίδουν. Έχοντας διαμορφώσει η εικόνα για το τι παραλαμβάνετε, πώς κρίνετε τη Δημοτική Αρχή Κίτελη και πού σκέφτεστε να διαφοροποιηθείτε? Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι εκτιμώ το έργο και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής του κυρίου Κίτελη, όπως και όλων όσων έχουν αφήσει αποτύπωμα στον τόπο μας. Εμείς θα πάρουμε τη σκυτάλη από τα έργα τα οποία είχαν δρομολογημένα να μπορέσουμε να τα ολοκληρώσουμε και θα δώσουμε και το δικό μας στίγμα σε άλλου είδους έργα, όχι μόνο σε έργα, είπα πριν και στην καθημερινότητα και στα θέματα τα κοινωνικά, της κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και στον πολιτισμό και στον τουρισμό. Έχουμε πολλές υποδομές που πρέπει να γίνουν, για παράδειγμα να αναφέρω το κολυμβητήριο. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια που δεν έχουμε κολυμβητήριο, άρα θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να δημοπρατηθεί αρχικά το κολυμβητήριο στα θέρμα και συνέχεια να ολοκληρωθεί. Έχουμε να δούμε θέματα όπως υποδομές σε σχολεία. Έχουμε πει και μαζί και στο παρελθόν ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ επιτέλους το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο να αποκτήσει στέγη, να ξεκινήσουμε και τις διαδικασίες για ένα σύγχρονο ειδικό σχολείο. Και θα εκμεταλλευτούμε και την πρόσκληση που είναι ήδη στον αέρα από τη Διαχειριστική Αρχή του Βορείου Αιγαίου στο νέο ΕΣΠΑ για ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ολοκλήρωσε κάποιες ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων. Θα δώσουμε μια προτεραιότητα σε υπόλοιπα και στα σχολεία δημοτικά και γυμνάσια που είναι στα χωριά μας, να μπορέσουμε να ενταχθούμε και να γίνει και αυτό το lifting στα σχολεία αυτά. Το προηγούμενο διάστημα είχατε μια σειρά συναντήσεων στην Αθήνα. Τι αποκομίσατε από αυτές τις συναντήσεις? Πράγματι έχω κάνει αρκετές συναντήσεις. Έχω επισκεφτεί Υπουργεία, το Μετανάστευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και άλλα, το Εσωτερικό φυσικά, και έχω επισκεφτεί και υπηρεσιακά στελέχη, αυτά με τα οποία οι δικές μας υπηρεσίες θα συνεργάζονται καθημερινά. Το κλίμα είναι θετικό, υπάρχει πολύ καλό κλίμα και διάθεση και από την κεντρική διοίκηση να βοηθήσουν. Εμείς πρέπει να δείξουμε μια σοβαρότητα, να πηγαίνουμε στην Αθήνα όταν με το καλό αναλάβουμε με στοιχεία, με ολοκληρωμένες μελέτες και προτάσεις και στη συνέχεια να παρακολουθούμε την εξέλιξη όλων αυτών των πραγμάτων. Νομίζω ότι αν δείξουμε μια συνέπεια, είναι τέτοια η περίοδος με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δύσκολα δεν θα μπορέσουμε να εντάξουμε κάποιο έργο με τον Α ή Β τρόπο, με σκοπό πάντα οι δημότησες και οι δημότες της πόλης να επωφεληθούν από όλα αυτά. Να σημειώσω εδώ ότι δεν είναι όλα θετικά, υπάρχουν και αυτό το γεγονός του τέλους ταφής απορριμμάτων, το οποίο θα επιβληθεί σύμφωνα με πρόσφατη τροπολογία να το καταβάλουν οι Δήμοι, όχι μόνο ο δικός μας αλλά και όλοι, το οποίο θα είναι ένα μεγάλο κόστος και πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε εξορθολογισμό και να προβλέψουμε και αυτές τις δαπάνες τα επόμενα έτη.